Ακρόπολης, τον Κωνσταντίνο Αναστασόπουλο. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες έτσι στην ομάδα της Διάνας. Να μας πεις με δύο λόγια για τους λόγους που επέλεξες να αγωνιστείς στην ομάδα αυτή. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση για ό,τι έκανε και με έφερε κοντά της φέτος στην ομάδα. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ, να βγει μια καλή και υγιής χρονιά. Όπως μιλήσαμε και με τον προπονητή, η στόχη είναι υψηλή σε αυτή την ομάδα, οπότε ήταν το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα να υπογράψω την ομάδα. Πέρυσι ήσουν στο πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Τι άποψη έχεις για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών? Θα συμμετέχεις στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει η ομάδα σου, κατά τη γνώμη σου, για να πετύχει τους στόχους που προείπες? Καταρχάς, προέρχομαι, όπως είπατε σωστά, από το πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Πιστεύω πως ήταν μια καλή εμπειρία. Είχε ανταγωνιστικές ομάδες, πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, φέτος θα αγωνιστώ στο πρωτάθλημα της Αθήνας, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα σε αυτές τις κατηγορίες στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι πολύ σημαντικός παράγοντας για μια ομάδα να πετύχει τους στόχους της είναι τα αποδυτήρια. Πιστεύω ότι το κλίμα μέσα στην ομάδα πρέπει να είναι υγιής και όλοι να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας και εκτός και εντός γηπέδου. Πιστεύω επίσης πως δεν μπορούμε να λεγόμαστε ομάδα αν μέσα από ήττες ή καλά αποτελέσματα να έχουμε έτσι ένα πιο, πώς να το πω, ένα κλίμα το οποίο θα προωθήσει και θα βγάλει προς τα έξω ότι η ομάδα θα είναι πρωτοπόρος και θα κερδίσει το πρωτάθλημα εν τέλει. Οπότε τα αποδυτήρια είναι το α και το ω κατά τη γνώμη μου, και πιστεύω ότι η ομάδα θα τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ.